Ο κύριος Γιώργος, στα 81 του χρόνια, δεν θυμάται, όπως λέει, πόσα χρόνια είναι πια χειμερινός κολυμβητής. Ευζωία. Και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού στον τόπο του, όπως λέει την Ιερά Πέτρα, η ηλιοφάνεια και ο καιρός χαρίζουν τις ιδανικές, όπως είπε, συνθήκες. Η κριτική διατροφή συνδυάζεται με τον κριτικό τρόπο ζωής και φτιάχνει το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί εδώ, στην Ιερά Πέτρα, έχουμε τα χιόνια και έχουμε το βουνό, έχουμε και τη θάλασσα. Πριν από λίγο έβρεχε, σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή κάνει ήλιο και γενικά αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Οι χειμερινοί κολυμβητές στην Ιερά Πέτρα είναι όλων των ηλικιών και πάντως απολαμβάνουν να κολυμπούν για λόγους υγείας και ευεξίας, με την επισήμανση ότι συχνά η κολύμβηση, ακόμη και το χειμώνα, εύκολα μπορεί να μετατραπεί, όπως είπαν, και σε ψυχοθεραπεία. Νιώθω ότι εμείς εδώ στην Ιερά Πέτρα είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτή τη θάλασσα. Και όχι μόνο, και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που βολεύει πολύ να έρθεις να κάνεις το μπάνιο, να αισθανθείς τονωμένος, έτσι, να αποκτήσεις μια ευεξία. Εμένα κυρίως μου κάνει καλό ψυχικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κολυμπώ επειδή φτιάχνει η διάθεσή μου. Σου δίνει δύναμη, ευεξία, χαλαρώνεις, ονειρεύεσαι μέσα στη θάλασσα. Τι να σας πω, για μένα είναι ψυχοθεραπεία αυτό. Ανάμεσα στα στοιχεία που είπαν ότι κάνουν την Ιερά Πέτρα να ξεχωρίζει και συχνά να κεντρίζει το ενδιαφέρον επισκεπτών και το χειμώνα, είναι η δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος από τα χιόνια να βρεθεί στη θάλασσα και να μπορεί μάλιστα να απολαύσει ένα αναζωογονητικό μπάνιο μέσα σε λίγη ώρα. Θεωρώ ότι είναι ονειρικό. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη έρχονται στην Κρήτη και στις παραλίες μας για να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο. Γιατί δεν έχουν ηλιοφάνεια αλλού. Και εμείς, αν αυτή τη στιγμή δεν είχαμε ηλιοφάνεια, δεν θα έκανε τόσο ζέστη. Δεν θα έχεις αυτό το έρευνα να θες να μπεις στη θάλασσα, με αυτή την ήρεμη και καθαρή θάλασσα, είναι και αυτό. Απολαμβάνοντας μια αγαπημένη συνήθεια, οι χειμερινοί κολυμβητές, ως μια ενεργή και δραστήρια ομάδα στην Ιερά Πέτρα, έκοψαν την πίτα τους, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος, δίνοντας το επαναλαμβανόμενο ραντεβού τους στην παραλία, που έχει γίνει, ανεξάρτητα από τον καιρό, το αγαπημένο σημείο συνάντησής τους.